Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από τη Βασιλεία. Καλό μήνα. Από το Ζανκτ Γιάκομπ Πάρκ, που είναι ένα γήπεδο για 37.500 θεατές, στη θεωρία, γιατί απόψε είναι μισογεμάτο, για να μην πω μισοάδιο, με τους ποδοσφαιριστές της Βασιλείας και του ΠΑΟΚ έτοιμους να ανεβούν στην σκηνή για τον αγώνα που θα κρίνει το ευζήν της περίοδου για αυτά τα κλαμπ, τους δεύτερα αθλητές της Ελβετίας και της Ελλάδας. Προκριματικός γύρος Champions League για μία θέση στην επόμενη φάση, για μία θέση αντιπάλου της Σπαρτάκ Μόσχας στις ερχόμενες δύο εβδομάδες μέσα στον Αύγουστο. Φίλοι του ΠΑΟΚ και από τον ελλαδικό χώρο αλλά και από την κεντρική Ευρώπη άλλη μία φορά δίνουν παρόν στην κερκίδα. Μαζί μου Γρηγόρης Ατρίδης για την σημαντική απώλεια τελευταίας στιγμής που έχει ο ΠΑΟΚ από την προθέρμανση, την απώλεια του αρχηγού του, του Πορτογάλου Βιερίνια. Γρηγόρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Αλέξη. Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα της τελευταίας στιγμής για τον δικέφαλο του Βορρά. Ο Πορτογάλος, ο οποίος αγωνίζεται ως αριστερός μπακ, που είναι και αρχηγός του ΠΑΟΚ, ένιωσε κάποια ενόχληση στη διάρκεια της προθέρμανσης. Συγκεκριμένα, ενώ επιχειρούσε μία προσπάθεια για να σουτάρει, έπιασε τον δεξί του δικέφαλο. Αμέσως το ιατρικό επιτελείο των ανθρώπων του ΠΑΟΚ έπεσαν πάνω του. Έγινε μία προσπάθεια, μήπως είναι κάποιο μούδιασμα, κάτι το οποίο θα μπορούσε να ξεπεραστεί. Τελικά, ο Βιερίνια δεν μπορεί να αγωνιστεί στο σημερινό παιχνίδι. Είναι μια πολύ μεγάλη απώλεια. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ο Χατσαρίδης μπαίνει στο αρχικό σχήμα του ΠΑΟΚ. Θα είναι ο κεντρικός αμυντικός μαζί με τον Βαρέλα. Στα αριστερά μετατοπίστηκε ο Κρέσπο. Ενώ να πούμε ότι θέση στην 18άδα του ΠΑΟΚ παίρνει και ο Στέλιος Μαλεζάς. Και κάπως έτσι αποκαθίσταται και η τάξη μετά από αυτό το πρόβλημα τις τελευταίες στιγμές. Με τον Δημήτρη Πέλκα, συνεπώς, αρχηγό και όχι τον Βιερίνια σε αυτή την σημαντική μάχη στο ξεκίνημα της περίοδου ανάμεσα στις ομάδες. Ο Ιταλός διαιτητής Πάολο Βαλέρι από την Ρώμη, 40 ετών, 8η χρονιά διεθνής, πρόσφατα στο παγκόσμιο κύπελο στη Ρωσία είχε ρόλο VAR, Video Assistant Referee. Εδώ δεν υπάρχει βέβαια το βίντεο διαιτητής, υπάρχει μόνο η ομάδα διαιτησίας από την Ιταλία. Και ο Άλεξ Φράι, μια εθιμοτυπική επίσκεψη στον πάγκο της ελληνικής ομάδας πριν πάρει την θέση του στον δικό του πάγκο μετά την απόλυση του Ραφαέλ Βίκη, μια προσωρινή υπηρεσιακή προαγωγή από την ομάδα νέων. Ξεκίνησε με ισοπαλία ο 39χρονος Άλεξ Φράι το Σάββατο 1-1 στο Νεσατέλ, στην έδρα της νεοφώτιστης Ξαμάξ. Ο Μάρεκ Σούχη, ο Τσέχος Στόπερ, είναι ο αρχηγός της Βασιλείας που έκανε τη χειραψία με τον Δημήτρη Πέλκα. Άλεξ Φράι, εδώ άρχισαν και εδώ τελείωσαν όλα ως παίκτης και εδώ στη γενέτειρά του αρχίζουν όλα και ως προπονητής. Η ενδεκάδα που επέλεξε για τον αγώνα σήμερα με τον Όμλιν, Βίτμερ, Τζουμάρτ, Σούχη, Μπαλάντα στην άμυνα, Διέ και Τζούφι στη μεσαία γραμμή, τρεις μεσοεπιθετικοί, Μπούα, Καλούλου, Στόκερ και σέντερ φορ ο σκόρερ στην Τούμπα, ο Αγέτη, και ο Ρασβάν Λουτσέσκου που καθοδηγεί αυτή την πέμπτη προσπάθεια του ΠΑΟΚ στα προκριματικά του Champions League με τον Πασχαλάκη, Λέο Μάτος, Βαρέλα, Χατσερίδης, Κρέσπο στην άμυνα,
Κάνιας και Μαουρίσιο οι κεντρικοί χαφ. Ελκαντουρί, Λιμνιός, Πέλκας πίσω από τον Πρίγιοβιτς. Ένα κλάμπ η Βασιλεία που έχει χαρεί τη συμμετοχή σε όμιλο Champions League 7 φορές. Καμία, όπως ξέρετε. Ο ΠΑΟΚ Χατσερίδης στο επίσημο τεμπούτο του με την καινούργια φανέλα. Ο Ουκρανός από την Μελιτούπολη, ελληνικής καταγωγής πατέρας του. Κρέσπο. Η πάστα δεν έφτασε ποτέ στον Ελκαντουρί από το πόδι του Ισπανού. Έξω, πλάγια. Τώρα η κατοχή αλλάζει εδώ, ο Ελκαντουρί και ο Κρέσπο. Και ο Τζουμάρτ που βγήκε στην πλάτη του Πρίγιοβιτς στο μαρκάρισμα του Σέρβου. Ο 20χρονος Εράι Τζούμαρτ. Διέ. Θα παίξει γρήγορα για τον Καλούλου. Μπαλάντα ανέβηκε, ο Μπαλάντα Κολομβιανός που παίζει αριστερός μπακ σήμερα. Περίπου σαν τον Κρέσπο, στόπερ που παίζει αριστερός μπακ. Στόκερ μέσα στην πολυκοσμία. Κάνει φάουλ στον Λέο Μάτος. Ο ΠΑΟΚ που συνάντησε θερμοκρασίες και ατμόσφαιρα προχωρημένου ελληνικού καλοκαιριού χθες στην άφηξή του εδώ, στην τρίτη πόλη της Ελβετίας μετά την Ζρίχη και την Γενέβη. Κεφαλιά του Μπαλάντα, χάνει την οπτική επαφή με την μπάλα ο Λιμνιός. Βαρέλα, Μαουρίσιο, Κρέσπο. Βγήκε γρήγορα ο Βίντμερ πριν τον Ελκαντουρί. Πιέζει ο Πέλκας τον Τζούμαρτ. Βίντμερ. Τον καλεί ο Άλεξ Φράι από τον πάγκο να μετατοπίσει το παιχνίδι στην άλλη πλευρά. Και τώρα με μια σειρά από πάσες κάνουν ακριβώς αυτό που ήθελε ο προπονητής τους. Σούχι. Μεγάλη κάθετη από τον Τζούμαρτ, αφήνει ο Χατσερίδης, μπάλα στα χέρια του Πασχαλάκη. Λέω Μάτος. Πρίγιοβιτς σπάει την μπάλα με το κεφάλι, επεμβαίνει ο Βίντμερ μπροστά από τον Πέλκα και κάνει την προσπάθεια ο Μπούα, ανοιχτή η επαφή του με την μπάλα. Κρέσπο κερδίζει το πλάγιο. Παρατηρήσεις από τον Ιταλό διαιτητή στον δυναμικό 20χρονο Εράι Τζούμαρτ. Μαουρίσιο Χατσερίδης. Πίεση από τον Στόκερ με φάουλ στον Λέο Μάτος. Βαρέλα. Πέλκας. Κρέσπο. Ελκαντουρί. Ένα καλό τρίγωνο. Αλλά
Όταν επενέβη ο Βίτμερ, τελευταίος επαφή με την μπάλα έκανε ο Πέλκας. Πλάγιο Βασιλεία. Λέω Μάτος. Ανάμεσα στους δύο στόπερ, ο Πρίγιοβιτς κόβεται από τον Σούχη. Ο Τζούφι στο πλάι. Ο Μπούα με τον Βίτμερ, το τρίγωνο. Και μία επαφή από τον Καλούλου σε δίπλωμα καλό από την Βασιλεία. Η πάσα του Μπούα σταματιέται από τον Κάνιας. Κρέσπο, Ελκαντουρί. Φάουλ υπέρ του Μαροκινού. Γρηγόρης Ατρίδης από τον πάγκο της ελληνικής ομάδας. Το σκοτίνιασμα, Αλέξη, του Ρασβάν Λουτσέσκου στα πρώτα δευτερόλεπτα της αναμέτρησης, κυρίως λόγω της εθνικής απώλειας του Βιερίνια, δεν κράτησε για πάρα πολύ. Όρθιος από τα πρώτα λεπτά ο Ρουμάνος, ο οποίος είχε και έναν διάλογο με τον τέταρτο διαιτητή της αναμέτρησης, τον κύριο Μαριάννη, γιατί ήταν λίγο παρορμητικός τρόπος με τον οποίο διαμαρτυρήθηκε για ένα φάουλ στον Μάτος. Κάνιας με μία επαφή στον Λέο Μάτος που αδειάζει τον Παλάντα και ανοίγει για τον Λιμιό. Η σέντρα από τον Δημήτρη Λιμιό από τις Σπόντες κερδίζει κόρνερ. Ο ΠΑΟΚ ανάμεσα στον Σούχη και τον Τζούμαρτ. Είναι εδώ και ο πατέρας του Ρασβάν Λουτσέσκου, ο Μίρτσα, προπονητής της Εθνικής Τουρκίας στην ηλικία των 73 ετών πλέον. Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Δημήτρης Πέλκας. Η μπάλα έρχεται στο πέναλτι. Γκολ! Βαρέλα! 0-1. Η μπάλα έπεσε όπως πέφτει το μάνα από τον ουρανό. Στο πόδι του Βαρέλα και μετά ήταν πολύ εύκολα όλα. Βγήκε ο στόπερ από το Κάπο Βέρντε από τα μαρκαρίσματα. Φερνάντο Βαρέλα. Ένα κόρνερ που θα έλεγε κανείς το έδωσαν μόνοι τους στον ΠΑΟΚ οι γηπεδούχοι. Εκτέλεση από τον Μπέλκα. Βασιλεία ΠΑΟΚ 0-1. Γρηγόρη. Εκτόνωση για την πίεση που ένιωθε όλη η ομάδα για αυτό που συνέβη την τελευταία στιγμή. Τρομερός πανηγυρισμός του Λάμπρου μαζί με τον σκόρερ Βαρέλα και οδηγίες του Ρασβάν Λουτσέσκου αμέσως στον ποδοσφαιριστή του, τον Δημήτρη Πέλκα, για πράγματα που θέλει να δει στο παιχνίδι της ομάδας από εδώ και πέρα. Πίεση του Λιμνιού στον Έντερ Μπαλάντα, του χαλάει την πάσα προς τον Στόκερ, κόβει ο Χατσερίδης και κερδίζει και την κατοχή. Δεν χρειάζεται κανείς να έχει φοβερές γνώσεις ποδοσφαίρου για να καταλαβαίνει πόσο σημαντικό ήταν ποια ομάδα θα προλάβει να βάλει το πρώτο γκολ του μάτς. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει ένα συνολικό προβάδισμα 3-1. Προσπάθεια του Στόκερ, παίρνει το φάουλ από τον Χατσερίδη που μάρκαρε τον Ελβετό ακραίο χαφ, ο σχεδόν δίμετρος Ουκρανός. Πίσω από την μπάλα για την εκτέλεση ο Κέβιν Μπούα. Βαλέρη συνιστά στον Λιμνιό να τηρήσει την απόσταση των 9 μέτρων και 15 εκατοστών ή τουλάχιστον κατά προσέγγιση. Μπαίνοντας στο 10ο λεπτό με φάλτσα ο Μπούα, επικίνδυνο χτύπημα, το καθαρίζει ο Λεωμάτος. Παλαμένη ζωντανή μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Κόβει όπως όπως ο Πέλκας και τώρα έχει τη δυνατότητα η ελληνική ομάδα να καθαρίσει τον κίνδυνο. Νέο πλάγιο για την Βασιλεία από την παρέμβαση του Δημήτρη Λιμνιού.
Τζούφι, Μπαλάντα, Σούχι, κέρδισε ο Κάνιας. Μαουρίσιο, δυναμικά ο Μπαλάντα. Τώρα η προσπάθεια του Στόκερ. Κάνιας του χάλασε οτιδήποτε κι αν είχε στο μυαλό. Πασχαλάκης σε μια ζώνη ασφάλειας. Κυνηγάει ο Ελκαντουρί τον Βίντμερ. Όμλιν. Διέ. Βίντμερ. Τζουμάρτ. Διέ. 34χρονο σκάφ από την ακτή ελεφαντός του. Μέσω του Σούχη, ο Κολομβιανός Μπαλάντα. Κλεισμένος ανάμεσα σε δύο. Οι σπόντες στέλνουν την μπάλα στον Τζούφι. Στόκερ στο αριστερό πόδι, χαμηλό σουτ. Συρτό. Φαινόταν να ελέγχει εξ αρχής την κατάσταση ο Πασχαλάκης. Out. Γρηγόρης Ατρίδης. Άλεξη, ο Αντελίνο Βιερίνια δεν είναι ένα τυχαίο ποδοσφαιριστής για τον ΠΑΟΚ. Είναι ο φυσικός ηγέτης της ομάδας και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο παρά τον τραυματισμό του δεν θα κάτσει μαζί με όλους τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές που έχουν μείνει εκτός αποστολής πίσω από τον ασπρόμαυρο πάγκο, αλλά θα κάτσει στον πάγκο της ομάδας για να ενθαρρύνει όλη την προσπάθεια που γίνεται. Να σου πω επίσης ότι από τον εκνευρισμό του στον τραυματισμό του ποδιού του έχει χτυπήσει και το χέρι του, γιατί με πολύ έντονο τρόπο χτύπησε τον πάγκο θέλοντας να δείξει τον θυμό του. Ψωμένες γροθιές του Ρασβάν Λουτσέσκου για το γκολ του Φερνάντο Βαρέλα, του 31 ετών στόπερ από το Κάμπο Βέρντε. Βασιλεία ΠΑΟΚ 0-1. Λέω Μάτος πάνω από το κεφάλι του Πρίοβιτς. Τυφλή απομάκρυνση του Σούχη. Κεφαλιά του Λέω Μάτος. Μπαλάντα Πέλκας. Φάουλ υπέρ της Βασιλείας. Λιμνιός. Τζούμαρτ. Του κλείνει τις πάσες ο Πέλκας. Φέρνουν την μπάλα στην αριστερή τους πλευρά. Και ξανά στον Τζούμαρτ. Ανέβηκε να πιέσει τον Τζούφι ο Κάνιας. Γενικώς βλέπετε πόσο τους δυσκολεύει ο ΠΑΟΚ από το πρώτο τρίτο του γηπέδου τους. Θέλουν να παίξουν σωστά, ορθόδοξα, με passing game, αλλά το βρίσκουν πολύ δύσκολο. Έτσι, πυκνά και σωστά τοποθετημένος που είναι ο ΠΑΟΚ στον αγωνιστικό χώρο, οργανωμένος πίσω από την μπάλα. Μπαλάντα. Παρά τα αυτά το προσπαθούν ξανά από την αρχή. Ο Τζούφι με ένα τούνελ στον Ελκαντουρί. Βίντμερ κατάφεραν να ανεβούν. Βαρέλα, γύρισμα, Πασχαλάκης, δύσκολη επέμβαση, καθώς προσπάθησε ο Αγέτη με μια επαφή με την μπάλα να σκοράρει. Σέντρα από τον Βίντμερ, δεύτερο δοκάρι, περνάει από Μάτος και Στόκερ. Μπούα, Μπαλάντα, δεύτερο δοκάρι, Πασχαλάκης κατεβάζει. Θα δούμε εδώ τώρα την απόκρουση του Αλέξανδρου Πασχαλάκη στο τελείωμα του Αγιέτη. Πρόλαβε τον Χατσερίδη, πιθανόν να τον ευνηδίασε κιόλας. Ο Αλμπιάν Αγιέτη, μας ενδιαφέρον σεντερφόρ, μόλις 21 ετών. Ο παίκτης που με τον γκολ του στη Θεσσαλονίκη κράτησε, αναμένει την ελπίδα της Βασιλείας για τον απόψινό αγώνα. Μπαλάντα. Από τον Καλούλου, ο Τζούμαρτ, ο Τζούφι. Ο Βίντμερ με τον Στόκερ. Σηκώνει την μπάλα ο Στόκερ, περνάει από τον Χατζερίδη.
και κερδίζει το out το Λιμνιός. Τακτικά προσιλωμένος. Καλός παίκτης, ακόμα καλύτερος συμπαίκτης για τον Λέο Μάτος. Και άλλη μια φορά με την υπερέκταση του ποδιού, η επικίνδυνη για τον ΠΑΟΚ φάση με το τελείωμα του Αγέτη. Είναι κάτω τώρα ο αρχηγός της Βασιλείας, ο Μάρεκ Σούχη. Και γι' αυτό πήρε κάρτα, επειδή χρησιμοποίησε το δεξί του χέρι αντικανονικά, ο Αλεξάνδρ Πρίοβιτς. Αλέξη, να σου μεταφέρω και μια πολύ όμορφη εικόνα. Ο Λέο Μάτος πατρικά έχει καλέσει τον Λιμνιό, του έχει δώσει κάποιες οδηγίες, του χτυπά πολλές φορές με το χέρι του το στήθος, θέλοντας να τον εμψυχώσει. Είναι ένας, οι δύο ποδοσφαιριστές που συνυπάρχουν στην πλευρά, ο πλέον έμπειρος ο Βραζιλιάνος, ο νεαρός Λιμνιός, οπότε υπάρχει μια συνεργασία με τον πιο έμπειρο, είναι αυτός ο οποίος βοηθάει τον νεαρότερο. Μια πλευρά που θα έλεγα ότι περιλαμβάνει, αν τη δούμε τριγωνικά, και τον Μαουρίσιο. Ο Σούχη είναι έξω και έχει πάει στόπερο Μπαλάντα δίπλα στον Τζούμαρτ προσωρινά. Λιμνιός, Κάνιας, περνάει μπαλά από τον Μαουρίσιο. Ο Πρίοβιτς δεν παίρνει σφύριγμα. ΠΑΟΚ κρατάει την μπάλα. Τώρα έρχεται το σφύριγμα για το φάουλ του Καλούλου στον Μαουρίσιο. Ο Φράι ζητάει την άδεια για την επιστροφή του Σούχη, του αρχηγού του, στον αγωνιστικό χώρο. Όλα δείχνουν πως ο Μαρσέλ Κόλερ, για πολλά χρόνια προπονητής της Εθνικής Αυστρίας, θα είναι ο κανονικός επόμενος προπονητής της Βασιλείας. Πρίοβιτς, ο Τζούμαρτ ουσιαστικά του άφησε την μπάλα. Δεν μπόρεσε να γίνει όμως ο διάλογος με τον Ελ Καντουρί, που προς στιγμήν ξανακέρδισε, ήρθε ο Μπούα και το φάουλ από τον Πέλκα. Στα πόδια του Γιώνας Όμλιν, του καινούριου τερματοφύλακα της Βασιλείας, από την Λουκέρνη, την ομάδα με την οποία θα παίξει ο Ολυμπιακός αργότερα μέσα στον Αύγουστο στο Europa League. Βίτμερ, Στόκερ, βγαίνει στο μαρκάρισμά του το Κρέσπο και όχι μόνο τον σταματάει, αλλά κερδίζει και την κατοχή της μπάλας. Εδώ ο Στόκερ και ο σκόρερ, ο Φερνάντο Βαρέλα. Μαουρίσιο, γκέλ της μπάλας αρκετά δυνατό. Έφυγε η μπάλα από τον ελέγχο του, την έκοψε ο Σούχη. Καλούλου, Μπαλάντα. Ψηλά, βγαίνει ο Πασχαλάκης με το ένα χέρι. Ο Στόκερ είναι κάτω, ο Βαρέλα βγάζει την μπάλα έξω. Η σύγκρουση, ο Πασχαλάκη που άφησε κάτω τον 29χρονο Βαλεντίν Στόκερ. Ένα πρώτο 20 λεπτό γραμμένο από τον ιδανικό για τον ΠΑΟΚ σεναριογράφο. Κόρνερ του Πέλκα και την προβολή γκολ του Βαρέλα. Επανέφερε στον ΠΑΟΚ, καταρχήν ο ΠΑΟΚ με αυτόν τον γκολ ανταπέδωσε
τον γκολ του Αγέτη στην Τούμπα και τον επανέφερε σε μια διαφορά δύο γκολ. Γρηγόρης Ατρίδης. Ο κύριος Λουτσέσκου έχει διαπιστώσει κάποια προβλήματα στον τρόπο με τον οποίο αμήνεται η ομάδα του. Είχε έναν μίνι διάλογο με τον βοηθό, τον κύριο Μπάτσι, και τώρα βλέπουμε τον κύριο Μπάτσι να καλεί κάποιους ποδοσφαιριστές, να τους φωνάζει και να δίνει συγκεκριμένες οδηγίες. Προφανώς και ο ΠΑΟΚ θέλει να διορθώσει κάποια αμυντικά και να έχει στο παιχνίδι του, για να μην δώσει κανένα δικαίωμα, κανένα διάδρομο στην Βασιλεία να τον απειλήσει και απλό, να ψάξει γκολ. Διότι ο Βαρέλα, που πάντα έπαιζε δεξιό στόπερ, τώρα παίζει αριστερό στόπερ. Για να βολευτεί ο Χατσερίδης, που παίζει δεξιό στόπερ. Ο Κρέσπο έχει πάει αριστερός μπακ στη θέση του Βιερίνια, και όλο αυτό είναι πρακτικά αδύνατο να μην αφήσει κάποια κενά, καθώς ουσιαστικά είναι η πρώτη φορά που παίζουν επίσημα μαζί οι δύο στόπερ. Υπάρχει μια διαταραχή στην χημεία στην τετράδα της άμυνας. Ο ΠΑΟΚ, μέσα στην ατυχία του, είναι τυχερός, γιατί ο Άγχελ Κρέσπο έχει χρησιμοποιηθεί αρκετές φορές και από τους Ασπρόμαυρους ως πλάγιο μπακ. Άλλωστε είναι κάτι το οποίο το έχει στο ρεπερτόριό του και πριν έρθει στους Ασπρόμαυρους. Και έχει και την ταχύτητα για να παίξει ακραίος μπακ. Όπως την έχει και ο Έντερ Μπαλάντα από την απέναντι πλευρά, που είναι και αυτός ένα στόπερ Κολομβιανός και σήμερα παίζει αριστερός μπακ. Χατσερίδης, Μαουρίσιο, Λιμνιός, Κάνιας. Έκλεισε ο Τζούφι τον Μαουρίσιο, βγαίνει από τα μαρκαρίσματα και από τις γραμμές ο Πέλκας. Κρέσπο ψηλά, αφήνει στον Ελκαντουρί. Σηκώνει την μπάλα ο Πέλκας, ξεπέταγμα του Λέω Μάτος, δεν έφτασε ως εκεί η μπάλα, την μάζεψε ο 24χρονος Γιώνας Όμλιν. Καλή απαλλαγή του Ντιέ από τον Πέλκα. Σούχι. Τζουμάρτ. Τζούφι και Βίτμερ. Έτρεξε αμέσως ο Ελκαντουρί. Τώρα και η 11 του ΠΑΟΚ και ο Πρίοβιτς πίσω από την μπάλα, για να τους εξωθήσουν στο πλάι, αφού κάθε το πέρασμα φαίνεται να μην υπάρχει. Η αγώνια πάσα τώρα από τον Σούχη, κατέβασμα σε αντικανονική θέση. Ο Στόκερ στα νότα του Κρέσπο, ακριβώς στη μέση του πρώτου ημιχρόνου. Βασιλεία ΠΑΟΚ 0-1 από το 7 με τον γκολ του Βαρέλα σε ένα κόρνερ του Πέλκα. Πάει την μπάλα ο Πρίοβιτς και ο Μπαλάντα δίνει ένα ακόμη εύκολο κόρνερ στον ΠΑΟΚ. Θυμίζω, από ένα πανεύκολο κόρνερ ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε στο 7 και τώρα πηγαίνει πάλι για την εκτέλεση όπως και τότε, στο απέναντι βέβαια σημαίακι. Ο αρχηγός απόντος του Βιερίνια απόψε του ΠΑΟΚ, ο Δημήτρης Πέλκας, και οι 11 της Βασιλείας μες στην περιοχή τους. Μαρκάρουν άτομα. Μπαλά έρχεται δεύτερο δοκάρι. Τους περνάει όλους. Προσπάθησε ο Λέω Μάτος να την κρατήσει μέσα. Απέτυχε. Είναι out. Άλεξ, έχουμε συλλέξει κάποιες πρώτες πληροφορίες από τον διάλογο του Ρασβάν Λουτσέσκου με τον κύριο Μπάτση και τις οδηγίες προς ποδοσφαιριστές του. Έχει ζητήσει ηρεμία και κυκλοφορία της μπάλας για να παγώσει ο ΠΑΟΚ τον ρυθμό. Αντίδραση στις δεύτερες μπαλιές του αντιπάλου είναι κάτι το οποίο το ζητάει πολλές φορές και στις προπονήσεις, το δουλεύει και στις προπονήσεις. Ωραίο κλέψιμο στα ίσα από τον Ελκαντουρί στον Βίτμερ. Εδώ όμως μεταξύ τους δεν τα βρήκαν ο Ελκαντουρί με τον Πέλκα, και αυτό δίνει μια δυνατότητα στον Καλούλου να τρέξει την Βασιλεία σε αντεπίθεση. Επιστροφή του Ελκαντουρί, επανόρθωση από τον Μαροκινό και κόψιμο του Σούχη με μαρκάρισμα από πίσω στον Πρίοβιτς.
πήρε το αίμα του πίσω. Ο Τσέχος για μια προηγούμενη συνάντησή του. Πήγε στην μπάλα φυσικά, με δυναμισμό. Και γι' αυτό ακριβώς ο Βαλέρη δεν σφίριξε κάτι άλλο από την επαναφορά από το πλάι. Εδώ και πάλι το δίδυμο Σούχη Πρίοβιτς Στόκερ. Ο Βίντμερ που μετά από 5 χρόνια στην Ουντινέζε επέστρεψε στην πατρίδα, στην Ελβετία, ο δεξιός μπακ. Μαουρίσιο Λιμνιός. Κίνηση του Μαουρίσιο στο χώρο. Την είδε ο Λιμνιός, του περνάει την μπάλα. Η σέντρα του Βραζιλιάνου, απομακρύνει ο Σούχη καθώς ερχόταν ο Πρίοβιτς. Ενδιαφέρουσα επίθεση από τον ΠΑΟΚ και ο Ελ Καντουρί που πήγε για την εκτέλεση του πλάγιου αφήνει όταν βλέπει να ανεβαίνει ο Χωσέ Άγχελ Κρέσπο. Πέλκας με πολυπεριορισμένη οπτική πρόσβαση προς την εστία, τόσο πλάγια που βρέθηκε. Μάζεψε την μπάλα ο Όμλιν Τζούφι. Στόκερ, κόψιμο του Βαρέλα. Και αφού δεν πέρασαν από εκεί, θα ψάξουν κάτι άλλο. Ελιγμή του Στόκερ. Πάσα του Τζούφι Καλούλου. Βίτμερ. Από τον Πέλκα στον Ελ Καντουρί. Φάουλ από τον Τζούμαρτ. Σφίριξε αμέσως ο Βαλέρη. Λιμνιός. Λέω Μάτος. Κάνιας. Το τρίγωνο. Επέμβαση του Μπαλάντα. Έρχεται ο Λιμνιός. Αλλά και ο Μπούα. Τώρα Βαρέλα. Στον ελεύθερο παίκτη Κρέσπο. Πάσα του Ντιε, Καλούλου, Μπούα. Τζούφι, Ντιε. Βίντμερ, βγαίνει στο μαρκάρισμα ο Ελ Καντουρί. Το αριστερό ο Βίντμερ, του χαλάει τη σέντρα ο Ελ Καντουρί, κόβει ο Χατσερίδης. Στόκερ. Βίντμερ χαμηλά. Έχει άλλη μια ευκαιρία. Στόκερ. Κεφαλιά του Χατσερίδη. Λιμνιός. Πέφτει πάνω στο βουνό. Μπαλάντα. Τίποτα λέει ο Βαλέρη. Και συνιστά στον Λιμνιό να σηκωθεί. Κρέσπο. Ελ Καντουρί. Αποδοκιμασίες από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Και ο Κρέσπο βγάζει την μπάλα εκτός και τώρα πηγαίνει στον Λιμνιό ο Βαλέρη και καλεί τον κόσμο από τον πάγκο του ΠΑΟΚ να μπει στον αγωνιστικό χώρο για να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. Εδώ ο Έντερ Μπαλάντα. Γρηγόρης Αντρίδης.
Αλέξη, και μια αρκετά έντονη παρατήρηση που έχει γίνει προς τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ στον πάγκο και τον κύριο Λουτσέσκου και τους βοηθούς του. Ο διαιτητής αναμέτρησης έχει κάνει νόημα ότι σε επόμενη φορά θα αποβάλει κάποιον που θα αντιδράσει πάρα πολύ έντονα. Και τώρα υπήρχε ένας διάλογος ανάμεσα στον κύριο Λουτσέσκου με τον τέταρτο διαιτητή της αναμέτρησης. Στο κάτω μέρος της οθόνης σας ο Δημήτρης Λιμνιός, έτοιμος να επιστρέψει με την άδεια του Πάολο Βαλέρη. Χατσερίδης στον Πασχαλάκη, ο Βαρέλα, πίεση της Βασιλείας από το πρώτο μέτρο. Δεν κάνει κοντρόλ ο Στόκερ, κόβει ο Κρέσπο με αρκετό ρίσκο ουσιαστικά από το πλάι χωρίς να βλέπει, έφερε την μπάλα στην καρδιά της άμυνας του ΠΑΟΚ. Και τώρα φάουλ από τον Γάλλο Άλντο Καλούλου που αποσυμπιέζει την κατάσταση, ένα φάουλ που κέρδισε ο Μαουρίσιο. Πασχαλάκης φυσικά σημαδεύει τον Πρίοβιτς, έκοψε ο Σούχη, Λιμνιός βάζει πλάτη τον Μπούα, βγαίνει στο μαρκάρισμα και ο Μπαλάντα, Λέο Μάτος, προσποίηση στον Μπαλάντα, χαμηλά, περνάει μπάλα από τον Όμλιν πριν τον Ελ Καντουρί. Η τύχη της Βασιλείας ήταν ότι η μπάλα έπεσε στα πόδια του Τζούφη και εκείνος την έβγαλε από την φωτιά. Εδώ ο Λούκα Τζούφη και ο Στόκερ, φάουλ του Πέλκα. Εδώ η πλαγιοκόπηση από τον Λέο Μάτος και η επέμβαση του Βίντμερ στην αρχή και εν συνεχεία του Τζούφη. Στην άλλη άκρη του γηπέδου τώρα η Βασιλεία με τον Βίντμερ. Πολύ καλή δουλειά από τον Ελκαντουρί και τον Κάνιας. Και τώρα μπαίνει και ο Πέλκας και κερδίζει. Φάουλ και κίτρινη κάρτα, δίχως δεύτερη συζήτηση, από τον Πάολο Βαλέρη για τον Λούκα Τζούφη. Αργά στην μπάλα, πολύ ψηλά το πόδι, απρόσεκτο παίξιμο. Κεφαλιά του Κρέσπο. Μετατόπιση του παιχνιδιού από τον Τζούφη για τον Μπούα. Κεφαλιά του Λέο Μάτος. Αγώνια παλιά από τον Τζούμαρτ στην πλάτη του Λέο Μάτος, παίρνει την μπάλα ο Μπούα. Δεύτερο δοκάρι, Πασχαλάκης. Και πίσω από τον Πασχαλάκη έχει μείνει κάτω εκτός αγωνιστικού χώρου ο Χωσεάνχελ Κρέσπος. Σηκώνεται, δεν χρειάζεται βοήθεια.
Αυτός ήταν και ο λόγος, Αλέξη, για τον οποίο το ιατρικό team του ΠΑΟΚ έκανε ένα σπριντ, νομίζοντας ότι ο Κρέσπα έχει κάποιο πρόβλημα, αλλά τελικά επιστρέφουν στον πάγκο των Ασπρόμαυρων. Κεφαλιά του Πρίοβιτς δίχως να βλέπει. Μπαλάντα, Πέλκας. Διέ. Μπούα. Διέ. Καθυστερεί τον Βίτμερ έτσι όπως του μετέφερε την μπάλα. Στόκερ. Τώρα καλύτερα η πάσα για τον Βίτμερ που φέρνει αμέσως την σέντρα. Προσπάθησε ο Μπούα να γυρίσει. Κλεισμένος. Καθώς είχε πάει και ο Λέο Μάτος ανάμεσα στους στόπερ του ΠΑΟΚ. Μπαλάντα. Χαμηλή πάσα για τον Αγέτη. Κόψιμο του Χατσερίδη. Κάνιας. Πρίοβιτς. Πλάγιο Βασιλεία. Από τον Σούχη στον Διέ. Κλείνει το ανοιχτό γήπεδο ο Ελκαντουρίς στον Βίτμερ. Στόκερ. Τζούφι. Τώρα Διέ. Πάει να περάσει ανάμεσα σε Πρίοβιτς, Πέλκα. Καλή πάσα είναι. Και το σουτ πάνω από την εστία. Κόρνερ. Το σουτ από τον Λούκα Τζούφι. Απόκρουση του Αλέξανδρου Πασχαλάκη. Στη γωνία ο Τζούφι με τον Μπούα. Και ο ΠΑΟΚ μαρκάρει άτομο με άτομο. Η εκτέλεση από τον Τζούφι. Σφυρίζει ο Βαλέρη. Καλή τον Ελκαντουρί. Και τον Βαρέλα και τους προειδοποιεί ότι αν τραβήξουν, ενώ όσο η μπάλα παίζει, θα δείξει εκεί που έδειξε με τον δείκτη. Πέναλτι στο 38. Κεφαλιά από τον Ελκαντουρί. Παναφορά του Βίτμερ, με πλάτη ο Αγέτη, δυσκολεύεται, Κρέσπο, Ελκαντουρί, άλλο ήθελε να κάνει, άλλο έκανε, κέρδος της Βασιλείας, ότι θα στήσει την μπάλα απέναντι στο Σημειάκι. Παραμένει με πολλούς παίκτες η ελβετική ομάδα στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Το ένα στημένο μετά το άλλο. Η εκτέλεση από τον Τζούφι. Πασχαλάκης με το ένα χέρι. Και ο Λιμιός έχει τη δυνατότητα να βγάλει την μπάλα με ασφάλεια. Πολύ καλό τρέξιμο του Δημήτρη Λιμιού με την μπάλα. Δυναμικά ο Μπαλάντα, ο Καλούλου, χρησιμοποιεί αντικανονικά το σώμα. Φάουλ. Πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Πολύ καλό τρέξιμο με την μπάλα. Ωφέλιμο για την ομάδα από τον Δημήτρη Λιμιό. Εξασφάλισε πρώτον ότι δεν θα κινδύνευε σε δεύτερο χρόνο ο ΠΑΟ και δεύτερον πήρε και το φάουλ όταν άπλωσε το χέρι επάνω του ο Άλντο Καλούλου. Λιμιός που μαζί με τον Λέο Ζαμπά και τον Κάνιας ήταν οι κολόνες της νίκης την περασμένη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη. Που όλα αυτά τα χρόνια όχι πρόκριση δεν είχε στο Champions League, ούτε νίκη. Και μέσα σε μια εβδομάδα έχει μία και πάει να πάρει και τη δεύτερη.
Πάουκ εκτός από αποτελεσματικός, πράγμα που αποδεικνύεται από τον γκολ του Βαρέλα, είναι και επικίνδυνος στις σποραδικές φορές που αφήνει τις θέσεις του στην άμυνα και βγαίνει σε επιθέσεις. Κάνιας, Πρίοβιτς, κακό κοντρόλ, μη κοντρόλ στην ουσία. Μπαίνοντας στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου, απευθείας μετάδοση της τηλεόρασης του Έψιλον από την Βασιλεία. Βασιλεία ΠΑΟΚ 0-1. Μπούα. Δεν τον αφήνει να γυρίσει ο Λέο Μάτος. Κανένα φάουλ. Χατσερίδης. Τώρα φάουλ από τον Αγέτη. Πολύ καλή, θα πρέπει να δει κανείς, διεύθυνση του αγώνα από τον 40χρονο διαιτή από τη Ρώμη. Πολύ γκρίνια και από τους δύο πάγκους, αλλά δεν χάνει τον έλεγχο ούτε στιγμή. Πρίοβιτς, αμέσως η πάσα του Πέλκα, Λιμιός. Πάει στο ένας εναντίον ενός, περνάει από τον Μπαλάντα, κεφαλιά έξω από τον Μαουρίσιο. Το πώς πέρασε ο Λιμιός τον Μπαλάντα, σαν να μην τον έβλεπε, σαν να μην υπήρχε. Εδώ στο ένα, ο Λιμιός που πεθαίνει να παίζει στο ένας εναντίον ενός, για να κάνει τέτοια. Δισεύρε το πράγμα. Να βλέπεις ποδοσφαιριστές να γουστάρουν το ένας με έναν και να μην δίνουν την μπάλα στα τρία μέτρα δίπλα. Ο ΠΑΟΚ με τον Μαουρίσιο και τον Κάνιας και τον Ελκαντουρί. Υπέροχη επαφή με την μπάλα. Πρίοβιτς. Στο τόξο της περιοχής, η πτώση του δεν φάνηκε να ενδιαφέρει ιδιαίτερα το Βαλέρι. Διε. Μεγάλη πάσα και είναι εκεί ο Λιμιός να καλύψει άλλη μια φορά τον Λέο Μάτος. Κερδίζει όμως ο Μπούα πάνω στα πόδια του Χατσερίδη. Το σουτ. Κόψιμο του Μπαλάντα στον Πέλκα. Ο Μαλεσάς ζει πάρα πολύ έντονα το παιχνίδι. Έχει σηκωθεί πάρα πολλές φορές από τον πάγκο. Κάποιος που δεν τον γνωρίζει νομίζει ότι είναι είτε βοηθός του Λουτσέσκου είτε ακόμα και προπονητής του ΠΑΟΚ. Εμψυχώνει τους ποδοσφαιριστές του και ζητάει πράγματα. Γενικά, πίσω από τον πάγκο του Δικεφάλου υπάρχουν εκτός από τους ποδοσφαιριστές που έχουν μείνει εκτός αποστολής μέλη της διοίκησης και κάποιοι οπαδοί. Οπότε υπάρχει και ένα δεύτερο πέταλο που ζει πολύ έντονα τον αγώνα και σε κάθε αντίδραση, όπως η προηγούμενη πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, έκανε όλους τους οπαδούς πίσω από τον πάγκο του Δικεφάλου να σηκωθούν όρθιοι. Στόκερ, κόψιμο του Ελκαντουρί. Τζούφι, Διέ, τα δύο εξάρια. Μπαλάντα. Ο Ντιέ αφήνει στον Σούχη. Ξαναπαίρνει ο Αφρικανός. Μπούα. Ο Τζούφι αποφελεί το Ελκαντουρί που όπως και ο Λιμιός δίνουν ανεκτίμητες βοήθειες. Φάουλ και κάρτα εις βάρος του Ντιέ για το μαρκάρισμα στον Πέλκα. Πάω και έχει τον έλεγχο στα χέρια, είναι αυτό που πρωτίστως τον ενδιαφέρει. Όχι σήμερα, γενικά σαν προφίλ ομάδας θέλει να έχει, να νιώθει ότι έχει τον έλεγχο. Κρέσπο με τον Ελκαντουρί, χαμηλά με το δεξί από τον Κρέσπο, κόψιμο του Τζούμαρτ. Ελκαντουρί και Κάνιας, 45ο λεπτό. Με πλάτη ο Κρέσπο, πλεονέκτημα από τον Βαλέρι. Ελκαντουρί. Ωραιότατη μετατόπιση του παιχνιδιού, ασχέτως αν δεν έφτασε η μπάλα
στον Λιμιό. Ήταν η σωστή ιδέα από το Μαροκινό. Αλλά φυσικά η αίσθηση του ελέγχου είναι ένα πράγμα. Το να μην επαναπαυθεί κανείς είναι ένα άλλο πράγμα. Γιατί και αυτό το αντιλαμβάνεται εύκολα οποιοςδήποτε. Ένα γκολ της Βασιλείας επαναφέρει την κατάσταση στο όριο. Πιέ, κόψιμο του Χατσερίδη. Έρχεται ο Καλούλου. Σπάει την μπάλα ο Αγέτη στο πλάι. Τρία λεπτά θα προσθεθούν στη διάρκεια του πρώτου μέρους. Μπαλάντα. Σούχη. Τζούμαρτ. Πιέ. Ζήτησε ο Στόκερ. Ο Ντιέ φροντίζει να του μεταφέρει την μπάλα με ασφάλεια. Η σέντρα χαμηλά από τον Στόκερ με το αριστερό, επέμβαση του Βαρέλα. Κρέσπο έβγαλε την μπάλα από τα πόδια του Στόκερ. Και ο Βίτμερ. Με δύναμη το πλάγιο, Κρέσπο εύκολα. Διέ. Πέφτει επάνω το Πέλκας, αφού νωρίτερα είχε πέσει και ο Πρίοβιτς. Σούχη. Μπαλάντα. Διαγώνια κίνηση. Φέρνει τον εαυτό του στον άξονα. Δεν περνάει πάσα στον Βίτμερ. Κόπηκε από τον Ελκαντουρί. Και τώρα Ελκαντουρί και Λιμιός έχουν παίξει πολύ καλά τον ρόλο τους μπροστά από τους ακραίους μπακ. Κάνιας παίρνει την μπάλα από τα πόδια. Ο Βίτμερ. Ακόμη κάτι παραπάνω από ένα λεπτό. Καλούλου. Ελιγμός μπροστά στον Κρέσπο. Δεύτερος ελιγμός από τον βραχίσωμο Γάλλο. Κόψιμο του Χατσερίδη. Προσποίηση του Κρέσπο. Ο Πάουκ δεν θέλει να δώσει τίποτα εύκολα. Ένα κόρνερ ας πούμε. Ο Στόκερ στον Βίτμερ. Διέ. Βασίζει να γεμίσει. Ο Βίτμερ, Λέο Μάτος, Λιμιός. Διέ. Σήκωμα της μπάλας, έξοδος από τον Πασχαλάκη. Χτυπιέ το φράι στον πάγκο, ο Βαλέρη. Λέει παιδιά, έλα, να συνεχίσουμε. Ο Καλούλου είναι κάτω, Γρηγόρης Ατρίδης. Ο κύριος Λουτσέσκου επίμονα ζητάει από τους ποδοσφαιριστές του συγκεκριμένα πράγματα. Έχει μιλήσει πολλές φορές στον Πρίγιοβιτς, θέλοντας από εκείνον να ανεβάσει στροφές και να έχει παραπάνω ενέργεια. Ενώ το ίδιο έχει κάνει και με τους δύο εξτρέμ του, και τον Ελκαντουρί και τον Λιμιό. Η οδηγία είναι να κλείνουν διαγώνια. Με αυτόν τον τρόπο θέλει να δημιουργήσει μία πρώτη ζώνη άμυνας για δύο λόγους. Αφενός, γιατί ο ΠΑΟΚ ψάχνει ψηλά ένα κλέψιμο, μήπως και μπορεί να δημιουργήσει κοντά στην αντίπαλη περιοχή. Και αφετέρου, για να μην μπορεί η Βασιλεία να κερδίζει πολύ εύκολα μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και να αυξάνει την πίεσή της προς την μεγάλη περιοχή του Πασχαλάκη. Μετά πολλά, εδώ ο Άλντο Καλούλου σηκώθηκε. Δεν νομίζω ότι θα αφήσει πολλά δευτερόλεπτα ακόμη να παιχθούν. Ο Ιταλός διαιτητής, ο Πάολο Βαλέρη. Κάμερες της ελβετικής τηλεοπτικής παραγωγής επάνω στον σκόρερ του πρώτου ημιχρόνου. Τον Φερνάντο Βαρέλα. Από το 7ο λεπτό ο ΠΑΟΚ βρήκε τον γκολ που έψαχνε για να ανταποδώσει εκείνο του Αγέτη προς το τέλος του μάτς την περασμένη εβδομάδα στην Τούμπα. Πράγματι, με 4 λεπτά συμπληρωμένα μετά το 45, το πρώτο ημίχρονο στο Ζανκτ Γιάκομπ Πάρκ φτάνει στο τέλος. Βασιλεία, ΠΑΟΚ, 0-1, συνολικό σκορ, 3-1, υπέρ του ΠΑΟΚ. Πολύ κοντά ο δικέφαλος σε ένα ραντεβού στην επόμενη προκριματική φάση του Champions League.
με την με αντίπαλο την δευτεραθλήτρια Ρωσίας, περσινή πρωταθλήτρια, την Σπαρτάκ Μόσχας. Αλλά αυτό ας το αφήσουμε για να το συζητήσουμε καλύτερα στο φινάλε. Ποδοσφαιριστές έχουν πάρει τον δρόμο προς την Φυσούνα. Εδώ η ομοιόμορφα, όχι ντυμένη αλλά γδυμένη οπαδή της Βασιλείας και επίσης γδυμένη, κάνει πολύ ζέστη οπαδή του ΠΑΟΚ, Βασιλεία ΠΑΟΚ. 0-1, επιστρέφουμε στην Αθήνα σε περίπου 15 λεπτά. Ξανά μαζί. Επιστρέψαμε στην πόλη του Roger Federer, στην όχθη του Ρήνου. Για το δεύτερο ημίχρονο, Βασιλεία ΠΑΟΚ 0-1. Το γκολ του Φερνάντο Βαρέλα από το 7ο λεπτό. Αυτός εδώ είναι ο 23χρονος Σαμουέλε Κάμπο. Αλλαγή από τον Άλεξ Φράι στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Όταν σηκώσει ο τέταρτος διαιτητής στην ενδεικτική πινακίδα, θα επιβεβαιώσουμε ποιος αντικαθίσταται από τον Κάμπο. Ο ΠΑΟΚ τώρα έρχεται, τώρα προσέρχεται στον αγωνιστικό χώρο. Ο Στόκερ αποσύρεται. ΠΑΟΚ συνεχίζει με τους 11 που ξεκίνησαν, θυμίζω, από την προθέρμανση, την αναγκαστική αντικατάσταση του Βιερίνια, που έφερε μια αλυσίδα από αλλαγές, με τον Κρέσπο να πηγαίνει αριστερός μπακ, τον Χατσερίδη να μπαίνει στους στόπερ και τον Μαλεζά να έρχεται από την εξέδρα στον πάγκο. Ξεκίνημα δεύτερο ημιχρόνου. 45 λεπτά για να προστατεύσει ο ΠΑΟΚ το σκορ που τον οδηγεί σε μια επόμενη προκριματική σύγκρουση μέσα στον Αύγουστο με την Σπαρτάκ Μόσχας. Μπαλάντα, Καλούλου, είναι ευέλικτος, ο Ελκαντουρί βάζει σωστά το σώμα, δεν προσέχει όμως την πάσα, Αγέτη, Τζούφι, Μπούα, ένας μέναν με τον Λέο Μάτος, προσποίηση, σέντρα με το δεξί, επικίνδυνη κεφαλιά έξω από τον Αγέτη που χώθηκε ανάμεσα στο Βαρέλα και τον Κρέσπο έπιασε την κεφαλιά, αλλά αστόχησε. Μαζί μου ο Γρηγόρης Ατρίδης από τον πάγκο του ΠΑΟΚ. Αλέξη, Λέο Ζαμπά, Άμρου Άρντα και Στέλιος Κίτσιου είναι οι πρώτες σκέψεις του Ρασβάνου Τσέσκου και οι τρεις ποδοσφαιριστές έχουν ξεκινήσει το ζέσταμά τους. Να δούμε αν κάποιος από αυτούς θα περάσει σε λίγο στον αγωνιστικό χώρο. Πρώτη μέρα του μήνα, εθνική γιορτή. Ελβετία, 1η Αυγούστου του 1291, θεωρείται η ημέρα ίδρυσης της παλαιάς Ελβετικής Συνομοσπονδίας. Κάμπο. Ο Μπούα κάνει ένα τούνελ στον Λέο Μάτος, αυτός αφήνει εκεί το σώμα του, το χρησιμοποιεί αντικανονικά, είναι φάουλ. Και ο Βαλέρη, επειδή κατάλαβε ότι ο Λέο Μάτος όλο αυτό το έκανε σκόπιμα για να μην αφήσει τον Μπούα να περάσει, θα τον τιμωρήσει εκτός από το φάουλ και με κίτρινη κάρτα. Yeah.
σε πρώτο πλάνο ο Μπούα, ο Αγέτη που περιμένει στη γραμμή της μικρής περιοχής, ο Τζούφι δίπλα στον Κέβιν Μπούα. Δύσκολη ασφαλώς κατάσταση για, την, για τον αμυντικό μηχανισμό του ΠΑΟΚ. Χαμηλά η μπάλα, δεν μπόρεσε να γυρίσει ο Σούχη ούτε το σώμα του το ίδιο, ούτε να κατευθύνει την μπάλα προς την εστία του Πασχαλάκη. Λήξη συναγερμού. Είναι 9 και 9 πρώτα λεπτά, καθώς βλέπετε στον ουρανό του Ζανκτ Ιάκομπ Πάρκ τη νύχτα να πέφτει σε αυτό το κομμάτι γης που τέμνονται η Ελβετία, η Γαλλία και η Γερμανία, ένα τριεθνές σημείο. Λιμνιός. Λέω Μάτος, Χατσαρίδης. Αλλάζει με τον Πασχαλάκη ο Ουκρανός στόπερ. Κλείνεται τώρα, ξαναδίνει στον τερματοφύλακα. Εκείνος καταλαβαίνει ότι πρέπει να απομακρύνει. Μπαλάντα, Μπούα και πίσω ο Σούχη, Τζούμαρτ, ανέβασμα του Βίντμερ, κόψιμο του Κρέσπο, Καλούλου, κερδίζει ο Κάνιας, Πέλκας και Ελκαντουρί, βάζει πλάτη τον Κάμπο, ελέγχει την μπάλα ο Μαροκινός, παίρνει το φάουλ από τον Τζούμαρτ. Προσωρινός προπονητής και στην Ελβετία το εννοούν το προσωρινός. Αν δεν έχεις το ανώτερο δίπλωμα, το UEFA Pro, δεν μπορείς να προπονήσεις ομάδα στην πρώτη κατηγορία περισσότερες από 20 ημέρες. Βίντμερ, Καλούλου, Κάμπο. Ωραία απαλλαγή του Βίντμερ, η σέντρα όμως είναι πολύ εύκολη για τον Πασχαλάκη. Αλέξη και ο Φράι έχει σηκώσει τρεις ποδοσφαιριστές. Ριβέρος, Φαν Βόλφιγγελ και Όμπερλιν είναι οι τρεις παίκτες που σκέφτεται να βάλει στο παιχνίδι ο προπονητής της ελβετικής ομάδας. Πρίγιοβιτς στο μεταξύ. 2-0, τέλος! Η παρτίδα εκρήθη οριστικά. Στο 52, Βασιλεία ΠΑΟΚ, 0-2. Γεια σας, φεύγουμε. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει την ερχόμενη εβδομάδα στην Τούμπα με τη Σπαρτάκ Μόσχας. Από ασίστ του Αλέξανδρου Πασχαλάκη. Μπάλα φεύγει πίσω από τον Σούχη. Δεν προλαβαίνει να καλύψει ο Τζούμαρτ. Ο Πρίγιοβιτς χτυπάει όπως και στη Θεσσαλονίκη. Με μια λόμπα πέρασμα της μπάλας πάνω από τον Γιώνας Όμλιν. Η γνωστή ιστορία του πρώτου σκόρερ της ελληνικής Super League. Πέρσι πολλές φορές ψάχνεις να βρεις τι κάνει στο γήπεδο και όταν βλέπεις τι κάνει, συνήθως είναι που έχει βάλει την μπάλα μέσα στα δίχτυα. Γρηγόρης Ατρίδης. Ο Πασχαλάκης είναι ο ποδοσφαιριστής που πανηγύρισε περισσότερο από τον καθένα αυτό το γκολ. Βέβαια, ξέρεις, πολλούς τερματοφύλακες να πιστώνονται ασίστ
Δεν είναι μόνο αυτό, Αλέξη, σωστή η παρατήρηση, αλλά νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο έχει ανακουφιστεί, γιατί θεωρεί ενδεχομένως ότι φέρει και κάποια ευθύνη για τον γκολ που έχει δεχθεί ο ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Οπότε έχει έρθει από την εστία του μέχρι και τον πάγκο του ΠΑΟΚ και έχει πέσει και έχει πανηγυρίσει με τον στήθος μαζί με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Πολύ έντονες στιγμές για όλη την ομάδα. Είναι ένα γκολ το οποίο δίνει στον ΠΑΟΚ πολύ αυξημένες πιθανότητες πλέον πρόκλησης. Γκολ στο 7ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, γκολ στο 7ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Ένα μάτς που πηγαίνει όπως το θέλει ο ΠΑΟΚ να πάει και το έχει επιβάλει ο ΠΑΟΚ να πηγαίνει έτσι με τα γκολ του Βαρέλα και του Πρίοβιτς. Με τα γκολ δηλαδή του ηγέτη της άμυνάς του και του ηγέτη της επίθεσής του. Offside, ο Μπουά. Εδώ ο Πρίοβιτς που βλέπει τη δύναμη της μπάλας από το βολέ του Πασχαλάκη, καταλαβαίνει ότι είναι ευκαιρία, καταλαβαίνει ότι δεν έχουν καταλάβει οι Ελβετοί τι πρόκειται να τους βρει. Εκτελεί για το Βασιλεία ΠΑΟΚ 0-2. Αν κανείς δεν είναι πολύ καλός με τα μαθηματικά του ποδοσφαίρου, να πω ότι η Βασιλεία χρειάζεται 4 γκολ και φυσικά να μην δεχθεί άλλο. Γι' αυτό ξέφυγα κι εγώ όταν έγινε το 0-2 για να προεξοφλήσω την πρόκριση του ΠΑΟΚ στον επόμενο προκριματικό γύρο του Champions League και κερδίζει ο Ελ Καντουρί από τον Εκάμπο και πηγαίνει. Θέλει να κόψει την μπάλα για τον Πρίοβιτς, τον κατάλαβαν, έρχεται ο Μαουρίσιο, παρατείνει την επίθεση του ΠΑΟΚ. Κάνιας στο πλάι, Λέο Μάτος, Χατσερίδης και Βαρέλα. Ανέβασμα του Λέο Μάτος. Πέταγμα της μπάλας για τον Λιμιό. Προλαβαίνει εκείνος να φέρει τη σέντρα. Κόψιμο του Τζούμαρτ. ΠΑΟΚ πατάει σαν απόλυτος κυρίαρχος πλέον στο Γρασίδι. Και αν έχει όρεξη, μπορεί να φτάσει σε πράγματα που θα τα γράψει η ιστορία. Θα δούμε. Πέλκας. Εδώ το σημειάκι ήταν ο 12ος παίκτης της Βασιλείας. Βίτμερ. Πάνω στον Ελ Καντουρί. Δεν αφήνει τίποτα δίχως να το κυνηγήσει, δίχως να το πιέσει, δίχως να το χαλάσει στον αντίπαλο ο Μάρ Ελ Καντουρί. Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ φυσικά φροντίζουν όπως πάντα για την άψογη ηχητική υπόκρουση του μάτς. Μπαλάντα. Χατσερίδης καλεί τον Πασχαλάκη να επέμβει. Φυσικά δεν είναι πάσα από τον στόπερ στον τερματοφύλακα. Προσπάθεια καλή στο ξεκίνημά της από τον Μπούα. Βγαίνει να τον κλείσει ο Χατσερίδης που μαζεύει τα χέρια πίσω από την πλάτη όπως πρέπει να κάνουν σωστή αμυντική για την περίπτωση που, του ατυχήματος που χτυπήσει μπάλα στο χέρι. Πέλκας. Δεν κατάλαβε ο Κάνιας τι ήθελε να κάνει ο αρχηγός του ΠΑΟΚ. Καλούλου, κόψιμο του Μαουρίσιο. Διέ.
Βίτμερ. Σέντρα σούτ. Είχε το κακό στο μυαλό του, πονηρή προσπάθεια από τον Βίτμερ. Δεν βρέθηκε κανείς να απλώσει ένα πόδι. Λουτσέσκου δεν θέλει η ομάδα του ούτε να χαλαρώνει ούτε να κινδυνεύει ασκόπως. Γρηγόρη. Ο Λουτσέσκου ξέρει ότι υπάρχει ακόμα πολύς ποδοσφαιρικός χρόνος και γι' αυτό το λόγο δεν εφησυχάζει ούτε εκείνος και το ίδιο θέλει να κάνουν και οι ποδοσφαιριστές του. Συνέχεια όρθιος δίνει οδηγίες, ζει πολύ έντονα το παιχνίδι και εκείνος και η βοηθή του ζητάει από τους ποδοσφαιριστές του να κλείνουν καλά τους διαδρόμους και να συνεχίζουν να μείνονται συγκεντρωμένοι για να μπορέσουν τέλος να πανηγυρίσουν τον σημερινό στόχο που δεν είναι άλλος από την πρόκριση. Μα χθες στην συνάντησή του με τα media είπε ότι ήρθαμε για να νικήσουμε, όχι για να προκριθούμε. Και αυτό θέλει. Και φυσικά αυτό θέλει. Μια ομάδα που θέλει να χτίσει το χαρακτήρα της και την προσωπικότητά της. Κυνηγάει να κερδίζει παντού, οπουδήποτε, τον οποιονδήποτε. Έξοδος του Πασχαλάκη μπροστά στον κάμπο. Ελ Καντουρί. Πέλκας. Μαουρίσιο. Ο Πέλκας βγαίνει μπροστά στον Βίτμερ. Ωραία προσποίηση, φέρνει την μπάλα στο δεξί, θα σουτάρει, όχι, θα σουτάρει ο Ελ Καντουρί, πάρτο, 3-0 στο 60. Ο Μαρ Ελ Καντουρί μπροστά στους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Ένα γκολ που το έχτισε ο Πέλκας βήμα-βήμα. Όταν θέλησε να τραβήξει ο ίδιος τη σκανδάλη, δεν του βγήκε η φάση. Εδώ, μία, δύο, τρεις επαφές με την μπάλα. Της πάει έξω για τον Ομάρ Ελ Καντουρί. Ασίστα από τον αρχηγό του ΠΑΟΚ. Εκτέλεση άχαστη από τον Αφρικανό. Βασιλεία ΠΑΟΚ, 0-3, Γρηγόρη. Ο Μαροκινός, ο οποίος θυμούνται όλοι ότι έχει έρθει στον ΠΑΟΚ την περσινή αγωνιστική περίοδο για διάφορους λόγους και για διάφορους τραυματισμούς είχε μείνει εκτός ρυθμού, δεν κατάφερε πέρσι να δείξει πολλά πράγματα από το πλούσιο ταλέντο του. Ωστόσο, φέτος ήταν το πρόσωπο της προετοιμασίας και στα διάφορα φιλικά παιχνίδια που έχει δώσει ο ΠΑΟΚ ήταν πρωταγωνιστής και ξεχώρισε. Έδινε στον ΠΑΟΚ και γκολ και ασίστ ουσία στο παιχνίδι του και νομίζω ότι είναι ένα γκολ εφαλτήριο για μια καλύτερη συνέχεια και στις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Ο ΠΑΟΚ περιμένει πολλά από τον Ελ Καντουρί. Και θα δούμε αν με αυτό το γκολ μπορεί να κάνει ακόμη περισσότερα πράγματα στη συνέχεια τη σεζόν. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ που επιτρέπουν στον εαυτό τους ένα χαμόγελο παραπάνω, ενώ είμαστε μόνο στο 61. Συνήθως αυτά τα χαμόγελα που κατέγραψε η κάμερα δικαιολογούνται στο 90 και. Αλλά με 3-0, όχι μισή ώρα παιχνιδιού, ούτε μισή μέρα δεν φτάνει στην Βασιλεία για να αλλάξει την τύχη της. Offside ο Αγέτη. Σας είπα λίγο πριν, αν ο ΠΑΟΚ βγάλει αγωνιστική όρεξη, θα κάνει πράγματα που θα καταγραφούν ως πρωτοφανή στα χρονικά των συμμετοχών του στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Και πίσω από όλο αυτό θα κρύβεται, μάλλον δεν θα κρύβεται γιατί είναι φανερός ο ρόλος του, ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Και τον καμαρώνει και ο Μπαμπάς Μίρτσα από κοντά απόψε εδώ στη Βασιλεία. Μαουρίσιο, Πρίγιοβιτς, φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ. Ο Φράι και δίπλα του Μάρκο Σέλιμπαουμ, ο βοηθός του, παλαιός δεξιός μπακ της Βασιλείας. Πλέον καταλαβαίνουν και αυτοί ότι δεν έχει νόημα να το παλεύουν όρθιοι, το Φράι δηλαδή. Έχουν παραδοθεί φάουλ του Σούχη και κάρτα για το μαρκάρισμα στον Πρίοβιτς. Ο
αποτελειωμανής Λουτσέσκου, ο οποίος συνεχίζει και δίνει οδηγίες στους ποδοσφαιριστές του. Και νωρίτερα και τώρα έχει εστιάσει λίγο παραπάνω στον Μαουρίσιο. Ζητάει από τον Βραζιλιάνο, επειδή αγωνίζεται σε πολύ νευραλγική θέση σε αυτή της μεσαίας γραμμής, να κρατάει την μπάλα όταν μπορεί και με την μπακέτα του να μοιράζει το παιχνίδι για να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να παγώσει τον ρυθμό και κάποια στιγμή με ορθολογικό τρόπο, γιατί όχι, να ψάξει και ένα τέταρτο γκολ. Όταν μπορείς να κάνεις θόρυβο, κάνε όσο περισσότερο μπορείς. Είναι ένα αποτέλεσμα ήδη, το 0-3, που θα κάνει θόρυβο όταν θα διαδοθεί στους κύκλους της Ευρώπης. Σε μια βραδιά με 9 ρεβάνς, μετά τις 3 χθες, για να ολοκληρωθεί η δωδεκάδα του προγράμματος αυτών των αγώνων. Κερδίζει ο Μπούα από τον Λέο Μάτος και παίζει με τον Τζούφι. Ωραίο κόψιμο του Χατσερίδη, πολύ ωραίο. Ελκαντουρί, Πέλκας. Ελκαντουρί τον είδε, τον ελεύθερο παίκτη που είναι ο Λιμιός, πατάει στην περιοχή. Ου, πολύ κοντά. Στο 64. Και είναι κόρνερ. Και πηγαίνει ο Πέλκας μπροστά στους φίλους του ΠΑΟΚ για το κόρνερ. Πηγαίνει κοντά ο Λιμιός, τους καταλαβαίνουν δύο παίκτες της Βασιλείας, ο Μπαλάντα και ο Κάμπο, Καλούλου και ο Κάμπο. Έκοψε ο Τζούφι, Μαουρίσιο. Πασχαλάκης στον Χατσερίδη. Κρέσπο. Σηκώνει την μπάλα ο Πασχαλάκης, δίχως αντίπαλο Τζούμαρτ. Σούχη. Τζούφι. Μπαλάντα. Είδε τον Καλούλου που σήκωσε το χέρι για να ζητήσει την μπάλα. Το κατάλαβε και ο Λιμιός. Τζούφι. Την πάσα του Μπαλάντα, ο Μπούα. Ο Τζούφι. Σέντρα του Μπαλάντα. Σκαστό γυριστό σούτ από τον Καλούλου. Την μπάλα έσβησε πρωτού καταλήξει στα χέρια του Πασχαλάκη. Η αλήθεια είναι ότι και οι οπαδοί της Βασιλείας πίσω από την εστία του Πασχαλάκη δεν έχουν σταματήσει ούτε δευτερόλεπτο να κάνουν θόρυβο, παρά την πολύ δυσμενή για την ομάδα τους εξέλιξη του μάτς. Βαρέλα, κόψιμο μπροστά στον Κάμπο, Ελκαντουρί και τώρα Ντιε. Πάει ο Μαουρίσιο, κερδίζει την κόντρα ο Αφρικανός. Μπούα, Καλούλου, Κάμπο για μια σέντρα στον Βίντμερ που παίζει χαμηλά. Κάνιας χαλάει τον Κάμπο. Βίντμερ. Στριχογυρίζουν. Δεύτερο δοκάρι. Σέντρα σκοτωμένη. Απευθείας έξω απέναντι. Σκηνοθέτη ήταν εστιάσει στον Δημήτρη Όμπερλιν, βασικός στη Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα. Εδώ ακόμη προθερμαίνεται. Έχουμε φτάσει στη μέση του δεύτερου ημιχρόνου. Βασιλεία ΠΑΟΚ 0-3. Πέλκας.
Μπρίοβιτς. Όχι, δεν βγήκε. Παρά ήταν χαλαρή και οι δύο. Μπούα. Διε. Καλούλου. Ο Μπούα κερδίζει το κόρνερ από τον Βαρέλα. Σαμουέλε Κάμπο. Στο χτύπημα από το Σιμεάκι, πρώτο δοκάρι, εύκολο κόψιμο για τον Κάνιας. Γρηγόρης Αντρίδης. Η πρώτη κίνηση του Λουτσέσκου από τον πάγκο θα είναι ο Λέο Ζαμπά. Ο Βραζιλιάνος ετοιμάζεται να περάσει το παιχνίδι. Να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο και σε λίγα δευτερόλεπτα από τώρα. Μπαλάντα. Κεφαλιά του Αγιέτη. Ανάμεσα σε Κρέσπο και Βαρέλα έξω. Αλέξη, συμπληρωματικά σε αυτό που ανέφερες και εσύ, στον τρόπο με τον οποίο Πρίγιοβιτς και Πέλκας πήγαν πιο χαλαρά στην μπάλα νωρίτερα. Ο Λουτσέσκου ήταν πολύ εκνευρισμένος, είναι πολύ επαιδευτικός από τους ποδοσφαιριστές του. Πάντα οι τεχνικοί έχουν ένα συγκεκριμένο πλάνο, το οποίο για να υποστηριχθεί χρειάζεται συγκέντρωση 90 λεπτά. Ο Λουτσέσκου δεν μένει στο σκορ. Θέλει η ομάδα του να κάνει το τέλειο παιχνίδι, γιατί κοιτάει αυτή την αναμέτρηση ως ένα παράδειγμα μακροπρόθεσμα για πράγματα που θέλει να δει από τον ΠΑΟΚ τον δικό του. Πέλκας. Ελκαντουρί. Δυναμικά ο Καλούλου. Κάνιας πέφτει επάνω του, τον καταπίνει. Κρέσπο. Μπαλά πάνω από τον Πέλκα. Δεν έχει να κάνει τόσο με το πλάνο, όσο με το χτίσιμο της νοοτροπίας. Αυτό που ανέφερες πριν, Γρηγόρη. Στο μεταξύ, ετοιμάζει να φέρει στο παιχνίδι τον Ρίκι Φαν Βολφσβίνκελ, τον Ολλανδό σέντερφορ, ο Φράι. Κέρδισε ο Πέλκας, Ελκαντουρί, Κάνιας. Λιμιός, τρομερό πέρασμα από τον Μπαλάντα. Φύγε αγόρι μου, μη σταματάς πουθενά. Πάσα για τον Μαουρίσιο. Δεν μπόρεσε να περάσει για τον Πρίγιοβιτς. Είναι κάτω, τίποτα από τον Βαλέρη. Μπούα. Κόβει ο Κάνιας προσωρινά, Αγιέτη. Και ολοκληρώνει την αμυντική προσπάθεια ο Λεωμάτος. Σέντρα από τον Τζούφι, κόψιμο του Ελκαντουρί, Αγιέτη η ελιγμή. Έπεσε πάνω στον Χατσερίδη. Από τον Λέο Μάτος ο Πασχαλάκης. Μπαλάντα. Διε. Βίντμερ. Κόψιμο του Βαρέλα. Διε. Καλή ελιγμή στο ξεκίνημα, ώσπου του παίρνει την μπάλα ο Πέλκας. Κρέσπο. Στο μεταξύ μπάλα δεν βγαίνει έξω και ο Φαν Βολφσβίνκελ περιμένει υπομονετικά. Σέντρα από τον Βίτμερ, Λέο Μάτος. Διε. Τζουμάρτ. Μπούα. Χαμηλά ο Τζούφι. Πασχαλάκης δυσκολεύτηκε λόγω περιορισμένου οπτικού πεδίου. Μετά δεν έχει καμία σημασία, γιατί αμέσως σηκώθηκε η σημαία εναντίον του Καλούλου. Και τώρα η ώρα για να φύγει ο Αλμπιάν Αγιέτη. Εδώ η επιβεβαίωση ότι ο
Καλούλου ήταν σε αντικανονική θέση μετά την απόκρουση του Πασχαλάκη. Ο Φαν Βολφρίγγελ, Ολλανδός. ...14.328 είναι τα εισιτήρια που διατέθηκαν απόψε στο Ζανκτ Γιάκομπ Πάρκ, δηλαδή λιγότερα από τα μισά. Θυμίζω είναι ένα γύρο 37.500 θεατών για τα διεθνή παιχνίδια. Γρηγόρης Ατρίδης. Ο Κριστιάνο Μπάτσι, ο πρώτος βοηθός του Ρασβάν Λουτσέσκου, πολλές φορές στη διάρκεια της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία, είχε έναν άχαρο ρόλο να βρίσκεται πίσω από τον Λέο Ζαμπά στην πλευρά και να ακολουθεί τον Βραζιλιάνο για να του δίνει οδηγίες, θέλοντας να τον βελτιώσει το τακτικό κομμάτι. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος μπήκε στη διαδικασία να δώσει και όλες τις τελευταίες οδηγίες στον Ζαμπά πριν αυτός περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Εδώ ο 20χρονος Βραζιλιάνος για μια 20λεπτή συμμετοχή. Στη θέση του Ομάρ Ελ Καντουρί. Σκηνοθέτης αποχαιρετά το Μαροκινό, δίνοντάς μας ένα replay του τρίτου γκολ του ΠΑΟΚ απόψε στη Βασιλεία. Η ανάποδη αλλαγή σε σχέση με τη Θεσσαλονίκη. Τότε είχε βγει ο Λέο Ζαμπά για να μπει ο Ελ Καντουρί. Κάμπο, Τζούμαρτ, Καλούλου, ωραίο πάτημα της μπάλας, Φαν Βολφρίγγελ. Με το σώμα ο Κρέσπο τον βγάζει εκτός, τέλος της επίθεσης για την Βασιλεία. Ακόμα ένας ποδοσφαιριστής στα τελευταία λεπτά προθερμαίνεται, ο Ευγέν Σάκοφ, και πιθανότητα θα είναι και αυτός ο οποίος θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο μετά την αλλαγή του Ζαμπά. Έχει κληθεί ο Ουκρανός από τον Ρασβάν Λουτσέσκου και τους συνεργάτες του και είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος θα έρθει στο παιχνίδι για να δώσει στον ΠΑΟΚ μια φρεσκάδα στη μεσαία γραμμή και να μπορέσει να κρατήσει κι άλλο δικέφαλο στην μπάλα στη μεσαία, στο κέντρο. Φάουλ υπέρ του Λέο Ζαμπά από τον Σερέ Ντιέ. Κίνδυνο παίξιμο του Ντιέ. Εκτελεί το φάουλο Κρέσπο και βγαίνει ο Λιμιός. Αλλά σε αντικανονική θέση. Μπαλάντα. Σούχη, Βίτμερ, Καλούλου ανάμεσα σε Κρέσπο και Λέο Ζαμπά, παίρνει το πλάγιο. Τζούφι υπό την πίεση του Πέλκα, κίτρινη κάρτα εις βάρος του αρχηγού του ΠΑΟΚ. Πάτημα στον Τζούφι. Σαμουέλε Κάμπο. Για την εκτέλεση. Καλό χτύπημα είναι, αλλά ένα κεφάλι
σταμάτησε την κατεύθυνση της μπάλας προς την εστία του ΠΑΟΚ και καθώς ήταν πολύ δυνατό το χτύπημα, αυτό το κεφάλι τώρα υποφέρει. Χατσερίδης, για την ακρίβεια η μπάλα δεν χτύπησε στο κεφάλι του, χτύπησε ψηλά στον νόμο του. Και ο Σαμουέλ Εκάμπο, πολύ ευγενική κίνησή του να πάει να δει την κατάσταση του αντιπάλου του. Ναι, Γρηγόρη. Πολύ περίεργη η εικόνα για τον υψηλόσωμο και πολύ δυναμικό Χατσερίδη να είναι πεσμένος. Ίσως γιατί είχε την ατυχία να δει την μπάλα να χτυπάει με δύναμη στο σημείο που βρίσκεται η κλίδα στον δεξί του ώμο. Και αυτός ήταν ο αγγελός για τον οποίο το ιατρικό επιτελείο του ΠΑΟΚ μπήκε εσπευσμένα. Να δούμε αν θα χρειαστεί ακόμα μια αναγκαστική αλλαγή, γιατί ο υψηλόσωμος Ουκρανός περνάει σιγά σιγά εκτός αγωνιστικού χώρου. Και περιμένει και ο Σάχοφ να δει αν θα μπει αυτός ή αν θα χρειαστεί να γίνει κάτι άλλο. Σωστά. Ο Σάχοφ δίπλα στον Λουτσέσκου. Νάτος. Χατσαρίδης επανήλθε, ο ΠΑΟΚ είναι με 11 στο γήπεδο, Βαρέλα κόβει, τώρα είναι κάτω ο Βαρέλα, ο άλλος στόπερ και σταματάει το παιχνίδι ο Βαλέρη γιατί βλέπει ότι ο Βαρέλα έχει θέμα στο κεφάλι. Με όλα αυτά είμαστε στο 80. Έχουν τρέξει πολύ, εκτός από τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ και οι φυσικοθεραπευτές. Εδώ ο Βαρέλα που ζαλίζεται μετά τη σύγκρουση στον αέρα με τον Φαν Βολφσβίγκελ. Ευτυχώς που δεν τον έβαλα από την αρχή. Ο Φράι θα υποφέραμε μέχρι να πούμε το όνομά του. Ο τρίτος ποδοσφαιριστής, Αλέξη, που θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο από πλευράς ΠΑΟΚ θα είναι ο Άμρου Άρντα. Παίρνει τις τελευταίες οδηγίες, φοράει και την αγωνιστική του φανέλα. Και είναι έτοιμος και αυτός, πιθανότητα μετά τον Σάκοφ. Δεν τις αλλάζει ούτε τις αλλαγές ο Λουτσέσκου, ίδιοι. Όπως τούμπα. Πρόθεση του Μπαλάντα από τον Κολομβιανό, η σέντρα, κεφαλιά του Φαν Βολφσβίγκελ. Λέω Ζαμπά. Βγαίνει με την μπάλα εκτός. Τώρα ο Σάχοφ στη θέση του Κάνιας. Δεν είχε σήμερα κάποιο βεγγαλικό. Δεν είναι για κάθε παιχνίδι ο Χωσέ Αλμπέρτο Κάνιας, όπως στη Θεσσαλονίκη. Το ψηφιδωτό με τα πανό των οπαδών του ΠΑΟΚ που υποδηλώνουν και από το που έρχεται ο καθένας. Βίτμερ κερδίζει το φάουλ από τον Λέο Ζαμπά. Στον αγώνα και ο Όμπερλιν.
στο φάλο Κάμπο. Απόκρουση του Πασχαλάκη σε προσπάθεια του Φαν Βολφσφίγγερ. Σπουδαία απόκρουση από τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη. Η μπάλα ουσιαστικά έκανε ένα rebound πάνω στο σώμα του Ολλανδού σεντερφόρ και την βγάζει ουσιαστικά μέσα από το τέρμα ο goalkeeper του ΠΑΟΚ για να μην επιτρέψει στη Βασιλεία να βρει σε αυτή την παρτίδα ούτε ένα γκολ. Στο μεταξύ ο Όμπερλιν αντικαθιστά τον Καλούλου. Ξανά πολύ ωραία απόκρουση του Αλέξανδρου Πασχαλάκη. Κρατάει το σκορ στο 3-0. Φάουλ υπέρ του Λέο Ζαμπά. Και τώρα θα αποσυρθεί ο Πέλκας για να πάρει τη θέση του ο Αιγύπτιος Γουάρντα και το περιβραχιόνιο περνά στον Κρέσπο. Όποιος προλάβει δροσίζεται σε έναν αγώνα που ουσιαστικά έχει τελειώσει σαν αγώνας μετά το 60. Με το τρίτο γκολ του ΠΑΟΚ από τον Ομάρ Ελ Καντουρί. Λιμνιός με πλάτη. Σάχοφ. Το κυνήγησε ο Μπαλάντα. Λεωμάτος Χατζερίδης. Γουάρντα. Φαν Βολφσβίγγελ. Είναι ο γαμπρός του Ιωχανέσκενς. Έχει παντρευτεί την κόρη του. Ο Ολλανδός σεντερφόρ της Βασιλείας. Τζούμαρτ. Σέντρα του Βίτμερ κόβεται από τον Κρέσπο και ο Γουάρντα πάει να φύγει, τον κρατάει με τα χέρια ο Εράι Τζούμαρτ. Για τη Βασιλεία η ερχόμενη εβδομάδα έχει εκτός έδρας παιχνίδι αλλά στο Europa League. Πιο πιθανό με την Φίτεσε, ίσως και με την Βιτόρουλ, τη ρουμανική. Δεν αφορά τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ξέρει ότι η επόμενη δοκιμασία είναι η Σπαρτάκ Μόσχας. Και φυσικά, ήδη το μίνιμουμ που έχει εγγυημένα εξασφαλίσει η ελληνική ομάδα είναι θέση σε όμιλο Europa League. Επαναλαμβάνω, το ελάχιστο που έχει εξασφαλίσει. Γουάρντα. Λέο Ζαμπά. Πάει και πατάει μέσα στην περιοχή με στον αρκοπέδιο. Κόβεται από τον Βίντμερ. Πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Τζούφι, Κάμπο, επιστροφή του Κρέσπο στο καθήκον, το σούτ του Κάμπο και ο Πασχαλάκης που μαζεύει την μπάλα στην αγκαλιά του. Άψογο παιχνίδι σήμερα από τον τραυματοφύλακα του ΠΑΟΚ.
κεφαλιά του Γουάρντα, τυφλή. Ντιέ. Πίεση του ΠΑΟΚ από την πρώτη μπάλα. Υποχρεώνεται ο Ντιέ να παίξει με τον Όμλιν. Βλέπετε χαμηλά τον Λουτσέσκου πως κατευθύνει την συγχρονισμένη κίνηση πίεσης από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Δεν έχει σημασία αν το σκορ είναι 3-0, δεν έχει σημασία αν είμαστε στο 89. Οι ομάδες πρέπει να μαθαίνουν από μνήμης να κάνουν τα πράγματα, τα σωστά πράγματα. Βαρέλα. Λέω Ζαμπά, πετάει την μπάλα με το κεφάλι μπροστά. Κλείνεται, αλλά ξεκλείνεται. Έναν πολύ χαρακτηριστικό του χαρίσματός του τρόπο. Ο Βαλέρη καταλογίζει στο μεταξύ το φάουλ υπέρ του Γουάρντα. Εδώ θα δούμε ξανά τον Λέω Ζαμπά. Όχι, δεν μας άφησαν να το δούμε όλο. Εστίασαν περισσότερο στο φάουλ που κέρδισε ο Γουάρντα. Το εκτελεί ο ίδιος. Κεφαλιά του Τζούμαρτ. Μπαλαμένη μέσα. Και κερδίζει το πλάγιο από τον Λέο Μάτος ο Βίντμερ. Ο Μαουρίσιον συνεχεία. Κλέψιμο του Γουάρντα στον κάμπο. Βίντμερ στην πιο πλεονεκτική θέση. Όμλιν από τον τερματοφύλακα απέναντι. Μπαλάντα. Ντιέ. Τζούμαρτ. Όμπερλιν. Έφυγε ωραία από τον Κρέσπο. Πάει να φύγει και από τον Σάχοφ. Πρόλαβε την μπάλα μέσα. Κόψιμο του Βαρέλα. Αλλά 4 λεπτά. Κεφαλιά του Πρίοβιτς. Πάλι κόρνερ. Ένα σούτ του Ρίκη Φαν Βολφσβίγγελ. Out. Προσπάθεια του Όμπερλιν να φύγει από τον Κρέσπο. Μαουρίσιο. Κατοχή η Βασιλεία. Βαρέλα κόβει τον Όμπερλιν. Και out. Από την προσπάθεια του Δημήτρη Όμπερλιν. Κεφαλιά του Λέω Ζαμπά. Ο Ντιέ. Κερδίζει ο Γουάρντα από τον Όμπερλιν. Σάχοφ. Χατσερίδης. Με τον Σάχοφ. Ωραίοτατη κίνηση. Λιμνιός. Σέντρα χαμηλά. Γουάρντα. Γυρίζει. Πρίγιοβιτς πάνω στα σώματα. Κοντά στο 4-0. Ο ΠΑΟΚ.
Άλλη μια φορά αυτή η πολύ επικίνδυνη για τη Βασιλεία επίθεση του ΠΑΟΚ, το σούτ του Πρίγιοβιτς. Επέκρουσε με το σώμα ο Τζούμαρτ. Λέω Μάτος. Κόψιμο του Μπούα. Ακόμη μισό λεπτό. Είναι μια καλή βραδιά στη δουλειά για τον coach. Βαρέλα. Χατσερίδης. Κρουαζιέρα στο Ρήνο. Βασιλεία ΠΑΟΚ 0-3 με σκόρερ τον Βαρέλα, τον Πρίοβιτς και τον Ελκαντουρί με ένα συνολικό επιβλητικό 5-1 μαζί με το 2-1 της Θεσσαλονίκης. Ο ΠΑΟΚ έχει απλώς προχωρήσει στον επόμενο γύρο, κάνει κρότο προχωρώντας στον επόμενο γύρο, βάζει στην άκρη ένα εμπόδιο και του μένουν άλλα δύο μέχρι τον όμιλο. Επόμενη αποστολή, κωδικός Σπαρτάκ την ερχόμενη εβδομάδα στην Θεσσαλονίκη, την μεθεπόμενη εβδομάδα σε ένα από τα γήπεδα του Παγκόσμιου Κυπέλλου στην αρένα της Σπαρτάκ στην Μόσχα. Η αγκαλιά του Λουτσέσκου με τον διευθυντή επικοινωνίας του ΠΑΟΚ, τον Κυριάκο Κυριάκο. Και ο Βαρέλα που πάει τώρα να κάνει τον συντονιστή του Λαϊκού Πάρτη. Ο Πρίγιοβιτς επίσης